Κάτι περισσότερο από έντονο φαίνεται πως είναι το ενδιαφέρον των πολιτών να προμηθευτούν κολχικίνη προκειμένου να την έχουν για ώρα ανάγκη στην περίπτωση που νοσήσουν από τον κορονοϊό, ύστερα από όσα έχουν δει τις τελευταίες ημέρες στο φως της δημοσιότητας, μετά και τη μεγάλη έρευνα με τη συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων. Μετά την ανακοίνωση ότι η κολχικίνη πλέον είναι ένα φάρμακο που μπορεί να χορηγηθεί στις περιπτώσεις των παθήσεων COVID-19, είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί ενδιαφέρονται, ρωτούν. Καταρχήν αν υπάρχει απόθεμα, αν μπορούν να το πάρουν, υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον. Γιατί ο καθένας από εμάς θα ήθελε να έχει εφεδρικά ένα φάρμακο στην περίπτωση κατά την οποία κολλήσει και νοσήσει, έτσι ώστε να αισθάνεται μια ασφάλεια. Είναι λογικό. Όμως το φάρμακο αυτό δεν μπορεί να χορηγείται, δεν χορηγείται πλέον χωρίς ιατρική συνταγή. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει ιατρική συνταγή. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα φάρμακο το οποίο χορηγείται εδώ και χρόνια σε παθήσεις ουρικής αρθρίτιδας και μυοσκελετικών παθήσεων. Έτσι λοιπόν υπάρχουν ασθενείς που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Εάν τρέξουμε να το προμηθευτούμε για να το βάλουμε στα σιρτάρια μας, θα λείψει από ανθρώπους που το χρειάζονται. Το φθηνό αυτό αντιφλεγμονώδες φάρμακο, που είναι ένα από εκείνα που προστέθηκαν στη λίστα με τις απαραίτητες ουσίες που πρέπει να παίρνει κανείς μετά από έμφραγμα, μπαίνει λοιπόν ως όπλο στη φαρέτρα των επιστημόνων κατά και του κορονοϊού. Ωστόσο, για να το προμηθευτεί κανείς πλέον από οποιοδήποτε φαρμακείο, πρέπει να έχει αποκλειστικά συνταγή γιατρού. Δεν ήταν στην κατηγορία των φαρμάκων που αυστηρά θα έπρεπε να δίνονται με συνταγή, όπως είναι τα ηρεμιστικά, όπως μπήκαν οι αντιβιώσεις, με την ευκαιρία να το επαναλάβουμε, γιατί και ακόμα και τώρα πολλοί πολίτες δεν το γνωρίζουν ότι η αντιβίωση πλέον δίνεται μόνο με ιατρική συνταγή. Δεν μπορούν να παίρνουν από το φαρμακείο όπως παλαιότερα έπαιρναν. Η κολχικίνη μπορούσαμε παλαιότερα, την μπορούσε να την πάρει, να την προμηθευτεί από το φαρμακείο ασθενής χωρίς να έχει την ιατρική συνταγή. Τώρα χρειάζεται ιατρική συνταγή. Από τη στιγμή που υπάρχει ιατρική συνταγή, έχει την ευθύνη ο γιατρός, έχει το ιστορικό του, σημαίνει ότι είναι φάρμακο το οποίο είτε το χρησιμοποιούσε για τη πάθηση την οποία ήδη προϋπήρχε, και στην περίπτωση που χρειαστεί να το δώσει πλέον για το COVID, πάλι θα πρέπει να το δώσει μετά, να δοθεί μετά από οδικία του γιατρού.